πάμε σε έναν διαγωνισμό στον οποίο πήραν μέρος 136 σχολικές μονάδες από Ελλάδα, Κύπρο, Ομογένεια, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Συμμετείχαν περίπου 7.000 μαθητές με 1.100 μαθητικές δημιουργίες, με την καθοδήγηση και την εποπτεία 350 εκπαιδευτικών. Αυτός είναι ο πρόλογός μου. Έχει να κάνει με ένα θέμα που αφορά τον ποντιακό ελληνισμό, μνήμες, όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον, κατηγορία ποιήματα, στο πλαίσιο του 6ου Πανελληνίου Διαγωνισμού. Εκεί τα πήγαν περίφημα μαθητές του 3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Χοηλούς, θεολόγος εκπαιδευτικός του 3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας και η μαθήτρια, η Ελένη Λιανάκη, μαθήτρια στην δεύτερη τάξη του 3ου Γυμνασίου. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ και ένα πολύ μεγάλο μπράβο βέβαια και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για την πρόσκληση και για το γεγονός ότι μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε μέσω του σταθμού σας την επιτυχία που είχε το 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας και πολύ περισσότερο την επιτυχία που είχαν τα παιδιά μας ασχολούμενα ακριβώς με τον ποντιακό ελληνισμό, ναι, και γράφοντας ποιήματα με κύριο θέμα αυτό το οποίο είπατε και εσείς και φυσικά παίρνοντας και το 3ο βραβείο ποιήσης, κάτι το οποίο μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους εμάς σαν σχολείο, αλλά πολύ περισσότερο εμάς και τα παιδιά τα οποία έχουμε δίπλα μας. Είναι ένα αρκετά ευαίσθητο θέμα, κύριε Χοηλούς, αναφορικά με και αναφέρομαι στον ποντιακό ελληνισμό και τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν διαχρονικά. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στην εκπαιδευτική κοινότητα που βάζει σε αυτή την κατεύθυνση τους νέους να τους κινητοποιήσουν, να τους ευαισθητοποιήσουν, να γυρίσουν πίσω στο παρελθόν και να πάρουν τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα του διαγωνισμού και τι ήταν αυτό που έκαναν οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου και ξεχώρισαν. Και αμέσως μετά θα πάμε και στην Ελένη. Αρχικά να πούμε ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είναι ήδη εδώ και 6 χρόνια. Γίνεται από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διεύθυνση νομού Σερών και έχει πάντοτε ως θέμα της τον ποντιακό ελληνισμό. Για μας αποτέλεσε μια ιδιαίτερη πρόκληση και πρόσκληση να μπορέσουμε να συνδέσουμε τους μαθητές μας κυρίως με την ιστορική μνήμη γύρω από την ποντιακή γενοκτονία, να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν αυτή την ιστορική μνήμη και ακόμα περισσότερο να μπορέσουν να συνδεθούν με τα ιστορικά γεγονότα του 1919 και ιδιαίτερα της 19ης Μαΐου, όπου γιορτάζουμε την γενοκτονία, και μέσα από αυτή την διαδικασία να μπορέσουν να αποκτήσουν αυτό το οποίο λέμε τον ιστορικό γραμματισμό, δηλαδή να συνδέσουν το πρόσωπο του νέου του 21ου αιώνα, ναι, με το ιστορικό παρελθόν από το οποίο προέρχονται. Έτσι λοιπόν, μας δόθηκαν στα παιδιά μέσα από διάφορα ντοκιμαντέρ, βιβλία αλλά και ιστορικές αναλύσεις η περιραίωση ατμόσφαιρα και τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του 1919 και πριν από αυτό. Τους δόθηκαν κάποιες λέξεις κλειδιά και αποφάσισαν οι ίδιοι οι μαθητές, ναι, να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο σημείο της ιστορίας και να γράψουν ποιήματα μαντινάδες, μιας και ως Κρήτες είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό το φιλολογικό είδος. Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν μπόρεσαν και μετέφεραν με αυτόν τον ωραίο εμελή τρόπο την ιστορία των ποντίων και ανέδειξαν και τον ενθουσιασμό τους αλλά και την χαρά τους που ασχολήθηκαν με το θέμα. Μάλιστα. Να πάμε στην Ελένη. Ελένη, πόσο εύκολα ή δύσκολα έρχεται η έμπνευση για έναν μαθητή? Δεν ξέρω να μας ακούει η Ελένη. Ελένη, μας ακούς τώρα? Γεια σας. Σας ακούω. Πόσο εύκολα ή δύσκολα έρχεται η έμπνευση για ένα μαθητή μέσα από ένα ευαίσθητο θέμα που έχει να κάνει με τον ποντιακό ελληνισμό? Εντάξει, σίγουρα δεν έρχεται τόσο εύκολα όσο φαίνεται. Θέλει συγκέντρωση. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ωστόσο, υπήρξε θέληση να κάνετε τη διαφορά? Ναι, υπήρχε. Μάλιστα. Πού επικεντρωθήκατε? Στο να μάθετε καλύτερα την ιστορία? Ανατρέξατε σε βιβλία? Ζητήσατε βοήθεια καθηγητών, εκπαιδευτικών? Για βάλε μας λίγο στο κλίμα της προσπάθειάς σας. Μας έδωσε ο καθηγητής μας κάποιες λέξεις κλειδιά. Είδαμε κάποια βιντεάκια. Διαβάσαμε κάποια βιβλία.
Ψάξαμε, ασχοληθήκαμε με την ιστορία, γιατί θέλαμε να μάθουμε για τη γενοκτονία των ποντίων. Αυτά. Τι ήταν αυτό που σας έκανε και ξεχωρίσατε? Τι πιστεύεις? Να μάθουμε καλύτερα την ιστορία για την γενοκτονία των ποντίων και την αγάπη. Μάλιστα. Να περάσουμε στον κύριο Χοηλούς. Να μας πείτε λίγο αναφορικά με την υποχρέωση της εκπαιδευτικής κοινότητας να βάλουν τα παιδιά σας, το ανέφερα και στον πρόλογό μου, σε αυτή την κατεύθυνση, να γνωρίσουμε την ιστορία και να γνωρίσουμε αυτές τις πληγές της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας. Για πείτε μας λίγο. Κοιτάξτε, είναι πραγματικότητα το γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς οι θεσμοί πολλές φορές απαξιώνονται. Το σχολείο είναι ένας τέτοιος θεσμός. Και το βλέπουμε ότι πολλές φορές η κοινωνία αδυνατεί να κατανοήσει τη σπουδαιότητα της σχολικής κοινότητας, η οποία σχολική κοινότητα μπορεί και εργάζεται πάνω σε τέτοια θέματα. Ο σκοπός ήταν να δημιουργηθούν συγκεκριμένες στάσεις στα παιδιά, τα οποία θα μπορέσουν αυτές οι στάσεις να φανούν χρήσιμες για την ιστορική τους ταυτότητα μέσα στον 21ο αιώνα. Δηλαδή να κατανοήσουν ότι η αναφορά στο παρελθόν διασώζει την συνεχή πορεία μέσα στο ιστορικό μέλλον. Και το καλό ήταν ότι τα παιδιά, και εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ότι παρόλο που απέχουμε γεωγραφικά πολύ από τον Πόντο, ίσως το γεγονός ότι δεν έχουμε πολλούς πόντιους, ειδικά εδώ στην Ιερά Πέτρα, αλλά βέβαια έχουμε πρόσφυγες από τη Σμύρνη, αυτά τα στοιχεία δεν αποτέλεσαν εμπόδιο στο να ασχοληθούν τα παιδιά με τον ποντιακό ελληνισμό, να ενημερωθούν, να συναισθανθούν την γενοκτονία και όλο αυτό το βάρος που κουβαλά αυτή η ιστορία των ποντίων και να μπορέσουν να την εκφράσουν μέσα από τα ποίηματά τους. Το σπουδαιότερο όλο είναι ότι εξέφρασαν το συνέστημα μέσα από τις μαντινάδες τους. Μάλιστα. Δεν ξέρω η Ελένη αν μπορεί να μας διαβάσει, να μας απαγγείλει κάποιους στίχους των ποιημάτων. Έχουμε κάτι, μας έχετε ετοιμάσει κάτι? Ναι. Θα διαβάσουμε οι δύο ματινάδες, οι συλλογές οι οποίες τιμήθηκαν, ήταν «Ο Πόντος» η μία, που ανήκει στην Ελένη, και «Η Ρωμιοσύνη» που ανήκει στη δεύτερη μαθήτρια, η οποία πήρε και αυτό το τρίτο βραβείο, που είναι η Μαρίνα Πιθαρούλη. Η Ελένη λοιπόν θα σας διαβάσει αρχικά το «Ρωμιοσύνη» και κατόπιν τον Πόντο. Μάλιστα, πάμε. Οι καρδιές του Πόντου δεν ξεχνούν τη Ρωμιοσύνη, που 3.000 χρόνια πριν σε ριζωμός είχε γίνει. Η γενεκτονία γίνηκε 19 του μήνα και πόσοι άνθρωποι πήγανα και ήγανε αδίκως μες στο μνήμα. Ω Παναγία μου σου μελά και σ' είπε περιστερότα και Άγιε Γιώργη Βαζελώνα μου, δώστε στον κόσμο φώτα. Ο Πόντος ζει και δεν ξεχνά την ημερομηνία που χάθηκαν τόσες ζωές με τη γενοκτονία. Και η Παναγία σου μελά είκαν εξορία, βία ορφάνια προσφυγιά έγραψαν ιστορία. Στην τραπεζούντα κότσαρη χορεύουνε οι μνήμες Ελλήνων που εξορίστηκαν για άγνωστες πατρίδες. Τον Μάη τη 19, ψυχρή δολοφονία, βιώσανε οι Πόντιοι με τη γενοκτονία. 103 πέρασαν χρόνια λησμονημένα, αλλά ο Πόντος δεν ξεχνά τι έχει περασμένο. Η φλόγα της ανάμνησης του Πόντου δεν θα σβήσει, γιατί αθώα θύματα το αίμα τους έχουν χύσει. Ένα κομμάτι ελληνισμού στον Πόντο ζει για πάντα, γιατί θυσία γίνανε τα νήπια στη Σάντα. Στη Σάντα νεκροφίλησαν μανάδες τα παιδιά τους, που στο βωμό της ελευθεριάς έκοψαν τα φτερά τους. Θρήνος ο Δίνης Παραγμός στοιχειώσανε τη Σάντα από τις μανάδες που χάσαν τα σπλάχνα τους για πάντα. Ο κάθε Ρωμιός που έζησε ξεριζωμό και πόνο γνωρίζει τι θα πει καημός για την πατρίδα μόνο. Μάλιστα. Τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς και στις οικογένειες. Και ευχόμαστε να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο βέβαια, αν μας ακούει και ο εκπαιδευτικός, ο κύριος Χοηλούς. Με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλή συνέχεια ευχόμαστε, να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, έτσι να εμπνέετε τους μαθητές σας. Είναι σπουδαίος ο ρόλος σας.
Μιλήσατε για απαξίωση θεσμών σχολείου. Δεν είναι υπέτη ούτε οι μαθητές ούτε οι εκπαιδευτικοί. Η πολιτεία ίσως πρέπει να γίνει λίγο πιο δραστήρια και να δώσει και τα κίνητρα στα μικρά παιδιά, στη νέα γενιά, προκειμένου να δει παραπέρα με το βλέμμα στραμμένο στην ιστορία. Προσωπική μου άποψη. Να σας ευχαριστήσουμε Έχετε θερμά. Απόλυτο. Και εμείς σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως, κύριε Παναγιωτόπουλε, που μας δώσατε την ευκαιρία μέσα από το κανάλι σας να παρουσιάσουμε αυτή την δουλειά. Εγώ να πω πως στα ελληνικά δημόσια σχολεία γίνεται υπεύθυνη εργασία από συνειδητοποιημένους εκπαιδευτικούς, σωστά, οι οποίοι καθημερινά δίνουν, θα έλεγα, όλο τους το είναι για να μπορέσουν τα παιδιά μας να συνδεθούν με αξίες που δυστυχώς η κοινωνία έχει ξεχάσει. Και θα πρέπει σιγά σιγά να επιστρέψουμε και να στηρίξουμε κυρίως την νεολαία μας που, όπως βλέπετε κι εσείς, έχει δυνατότητες, αλλά και από εκεί και πέρα το ελληνικό δημόσιο σχολείο για να μπορέσει να εκφράσει όλα όσα έχει να δώσει στην κύριε ελληνική κοινωνία. Κύριε Χοηλούς, σας ευχαριστώ, όπως και την Ελένη. Βέβαια, καλή επιτυχία για τη συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά.